Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση και μίλησε για τις γαλάζιες σημαίες της παραλίας Κορινθίας συγκεκριμένα. Η ανακοίνωση αναφέρει: στις ήδη αναρρυθμιστικές χαμένες ευκαιρίες για την πόλη και το Δήμο μας, ήρθε να προσθεθεί μία ακόμη. Για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Κορινθίων με τη μεγάλη ακτογραμμή, τις πολυάριθμες καταγάλανες παραλίες σε Κορινθιακό και Σαρονικό, είναι ο μόνος παραλιακός Δήμος τρομού Κορινθίας που δεν κατάφερε να βραβευτεί ούτε με μια γαλάζια σημαία. Τα τελευταία χρόνια της θητείας απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, λόγω απαξίωσης του βραβείου της γαλάζιας σημαίας αφαιρέθηκε και από τη τελευταία παραλία που την είχε κερδίσει. Μάλιστα, πέρυσι, ο απερχόμενος Δήμαρχος είχε δηλώσει πως δεν έκανε καν αίτηση για το διεθνές αυτό βραβείο. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα βραβεύσεων. Ένας Δήμος με προτεραιότητα του τουρισμού δεν νοείται να μην καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ποιότητα και υποδομές στις παραλίες του. Δεν νοείται να προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας για τους λιόμενους συνδυμότητες μας κάθε ηλικίας με την τραγική κατάληξη που βιώνουμε κάθε χρόνο. Δεν νοείται να αφήνει ανεκμετάλλευτο το φυσικό του πλούτο που θα μπορούσε να φέρει εισόδημα σε επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και ο Συνδυασμός Συμμαχία Πολιτών ως νέα Δημοτική Αρχή θα θέσουν προτεραιότητα την κάλυψη των προϋποθέσεων ώστε οι παραλίες του Δήμου μας σε Κορινθιακό και Σαρονικό να ξαναγίνουν ελκυστικό ασφαλές αγαθό για τους δημότες μας. Με το βραβείο της γαλάζιας σημαίας αλλά και με τη σημαντική διαφήμιση ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο θα γίνει ελκυστικός προορισμός και πόλος έλξης επισκεπτών.